Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα κύριε Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας από τη Λισαβόνα. Ναι, ναι, από τη Λισαβόνα. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν σοσιαλιστές επιβεβαιώνουν και δίνουν το χρήσμα στον Φρανς Τίμερμανς. Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι λίγο το κλίμα από εκεί. Για την ακρίβεια, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στο συνέδριο αυτό... Τι σημαίνει η υποψηφιότητα Τίμερμανς και πάντα σε σχέση με τις ευρωεκλογές? Καταρχάς, στο συνέδριο αυτό, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποφασίζουν το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, που είναι ο Σεργέι Στάνισεφ. Όντως, ο Φρανς Τίμερμανς θα είναι ο υποψήφιός μας για τις ευρωεκλογές, αλλά η τυπική επικύρωσή του θα γίνει σε επόμενη διαδικασία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, η κουβέντα εδώ πέρα κινείται προφανώς και γύρω από το διακύβευμα των ευρωεκλογών, όπου η ανάγνωση είναι ότι αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της χρειάζεται ένα νέο αφήγημα. Μετά από μια σειρά συντηρητικών πολιτικών επιλογών που έχουν αυξήσει τις κοινωνικές ανισότητες, που έχουν αυξήσει ζητήματα περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων και με την οικονομική κρίση αλλά και με την προσφυγική κρίση, όπου η Ευρώπη φάνηκε αδύναμη να την αντιμετωπίσει στο σύνολό της, ουσιαστικά συζητάμε και αποφασίζουμε για το πώς μπορούμε να προβάλλουμε νέες προοδευτικές πολιτικές κατευθύνσεις για την κοινωνική συνοχή, για την παραγωγή νέου πλούτου, για τη θωράκιση των θεσμών και της δημοκρατίας, για να μπορέσουν οι πολίτες ξανά να εμπιστευτούν το πολιτικό σύστημα και φυσικά για ένα όραμα για μια περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση και ενοποίηση της Ένωσης. Ακριβώς αυτό είναι το διακύβευμα και το ζητούμενο είναι το πώς και οι επόμενες ευρωεκλογές, πώς οι επόμενες εκλογικές διαδικασίες του Μαΐου θα έχουν και αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Να μπορέσει η Ευρώπη να γυρίσει σελίδα και να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία γνήσια και όχι και μακριά από φωνές ακραίες και λαϊκίστικες να εκφράσει ξανά την κοινωνική της βάση. Τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα με ένα ουσιαστικό διακύβευμα για την αλληλεγγύη. Κύριε Χριστοδουλάκη, εσείς είστε εκεί ως γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, του κινήματος αλλαγής ακριβώς. Βλέπουμε όμως ότι τον τελευταίο καιρό, και το είδαμε και στο και στη Γερμανία, ότι οι σοσιαλιστές καταγράφουν μια πτώση και η αποχώρηση μάλιστα των εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας μετά το Brexit, θα δούμε ότι θα υπάρξουν και αλλαγές μέσα, θα αλλάξει και η πολιτική γεωγραφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προβολές για τις ευρωεκλογές πιστώνουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το πιστώνουν με 140 έδρες και στο επόμενο κοινοβούλιο, έναντι 183 ή 170 ανάλογα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η πλειοψηφία όμως για ένα ευρωκοινοβούλιο των δύο σοσιαλιστικών, όπου κυριαρχούν οι δύο μεγάλες ομάδες μέχρι τώρα, είναι 353 έδρες. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα τα ζητήματα της κρίσης τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Χρειαστεί και τρίτος εταίρος, αυτό θέλω να πω. Αν αναφέρεται σε κάποια συνεργασία, ας πούμε, με κάποιον άλλο πολιτικό χώρο, ναι, προφανώς και όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Έτσι. Αλλά καλώς ή κακώς δεν πρέπει να προκαταβάλουμε ούτε αποτελέσματα, ούτε τη γνώμη και την τοποθέτηση πολιτικά των Ευρωπαίων πολιτών. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε πολιτικά, γιατί έχει χαστεί αυτό από την Ευρώπη. Έχει μπει η Ευρώπη σε ένα τρένο του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και τυχοδιοκτικών πολιτικών, τα οποία και σε συνδυασμό με τα μείζωνα πολιτικά προβλήματα που υπάρχουν, έχουν οδηγήσει σε ακραίες φωνές να έχουν σήμερα ισχυρούς πολιτικούς σχετισμούς. Αυτό χρειάζεται απάντηση. Και η απάντηση δεν είναι απλά στα ωραία λόγια. Αυτό χρειάζεται και ουσιαστική πολιτική τοποθέτηση. Χρειάζεται συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις. Αυτές λοιπόν πρέπει να απευθύνουμε στον ευρωπαϊκό λαό. Mm-hmm. Προφανώς και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το πώς μπορούμε να μεταστρέψουμε την πολιτική ατζέντα. Τα θέματα των συνεργασιών προφανώς και είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Προφανώς σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να ορίσουμε στο σημείο αυτό και τι σημαίνει και προοδευτική κατεύθυνση. Δεν σημαίνει απλά να δηλώνεις. Σημαίνει να ενστερνίζεις τις προοδευτικές αντιλήψεις, να ενστερνίζεις ακριβώς αυτά τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όραμα των Ευρωπαίων πολιτικών του παρελθόντος και ακριβώς το να το κάνεις πράξη. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χριστοδουλάκη, από την Λισαβόνα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.